Δραγία Θεοτόκη. Και ζήτη ειδίν τον Ιησούν της εστί και ούκ δύνατο από του όχλου. Αδερφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας φέρει παράδειγμα μέγα προς μίμηση. Αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Κύριος μας διήρχεται από την πόλη Ιεριχώ. Και όταν ο Κύριος μας περπατούσε και όταν εκήρυτε και όταν ευρίσκεται εις σιονδήποτε χώρων ή τόπων, τόσος πολύσει το ο κόσμος ο οποίος έτρεχε πίσω του, ούτως ώστε άλλοι τον ενόχλουν και άλλοι τον περιέσφυγγον και άλλοι του εφώναζον και άλλοι τον οικέτευον. Ήτο εκείνος ο οποίος το όνομά του οικούετο παντού, τα δε θαύματά του τα μοναδικά τα οποία υπήρξαν εις τον κόσμο. Μεταξύ δε εκείνων οι οποίοι οίκουν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού υπήρξε και ένα όνομα το οποίο αναφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ποιος είναι το αυτός? Ήτο όχι τελώνης αλλά αρχιτελώνης, δηλαδή διεύθυνε και οδηγούσαν και διέταζαν του τελώνας, ή το ως να υπούμε απλώς ο αξιωματικός ο οποίος διεύθυνε στρατιώτες. Οι τελώνες την τότε εποχή ήσαν δαχτυλοδειχτούμενοι, τους έβλεπε ο κόσμος και τους μισούσε, δεν ήθελε ούτε καν να τους πλησιάσει. Δια ποιον λόγο? Διότι ηγόραζον από τους Ρωμαίους, οι οποίοι εφορολόγουν των χώρων ή των τόπων ή την επαρχία όπου είχαν επικράτεια, τους φόρους εκείνους τους ηγόραζον ή τελώνε, και εάν ήταν ο φόρος επί παραδείγματι 10 δραχμές του κάθενος, εκείνοι τον επολαπλασίαζαν και ζητούσαν από τον κόσμο ή τα διπλάσια ή τα τριπλάσια, και δεν εφίδοντο ούτε πτωχών ούτε ορφανών ούτε χειρών ούτε εγκαταλελειμμένων. Ως εκ τούτου θεωρούντο από τον τότε κόσμο ως οι σκληρότεροι άνθρωποι, οι πλέον αμαρτωλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας πάντοτε αναφέρει περί των τελωνών. Ενθυμηθείτε εντός ολίγου ότι θα εορτάσουμε δύο άτομα, έναν Φαρισαίον και έναν τελώνη. Και σήμερα πάλι η Εκκλησία μας αναφέρει άλλον τελώνη, τον Ζαχαίο. Και ο τελώνης εκείνος με τον Φαρισαίον είναι το άλλο μεγάλο παράδειγμα και ο σημερινός τελώνης άλλο μεγάλο παράδειγμα. Σήμερα βλέπουμε και κάτι άλλον εις τον τελώνη τον οποίον αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Ή το λέγει μικρός τη ηλικία. Η Αγία Γραφή όταν λέγει ηλικία εννοεί το ανάστημα. Το ανάστημα του λέγει αυτού ήταν μικρό.
δεν ήταν φυσιολογικό όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά ήταν μικρός το δέμας, μικρός στο σώμα, κοντός δηλαδή. Και αυτός είτο λέγει Αρχιτελώνης και ονομάζεται Ζακχαίος. Μέσα όμως σε αυτήν την ψυχή βασίλευε κάτι το οποίο σήμερα σπανίως δυστυχώς ευρίσκομαι. Βασίλευε μέσα σε εκείνη την ψυχή ένας πόθος, μια κάμινος πειραχτωμένη. Μέσα σε εκείνον τον αμαρτωλόν άνθρωπον τον οποίον έβλεπε ο κόσμος και τον εδείκνυε με το δάχτυλό του, μέσα σε εκείνη την ψυχή υπήρχε ένας πόθος τεράστιος. Και ο πόθος αυτός δεν είναι το τίποτε άλλο ημί μόνο να ειδεί τον Χριστόν, δια τον οποίον ήκουεν τόσα θαύματα, ήκουεν τόσα παράδοξα, ήκουεν ότι είναι για τους οφθαλμούς των τυφλών. Ανόρθωνε παραλύτους, εκαθάριζε λεπρούς, ανέστενε νεκρούς. Ή το κάτι το φοβερό το οποίο του δημιούργησαν μέσα του έναν πόθον και λέγει να δω κι εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Να τον δω ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει τέτοια θαύματα και τρέχει ο κόσμος πίσω του. Άναψε μέσα του ο πόθος να ειδεί, λέγει τον Ιησούν, τι σε στή. Είναι κάτι το οποίο, αδερφοί μου, μένει ως μέγα παράδειγμα στη ζωή μας, διότι σήμερον τον άνθρωπον τον κυριαρχεί ή η άγνοια ή η αδιαφορία ή η περιφρόνηση. Είναι σημεία τα οποία αποτελούν των σημερινών όχλων. Ήθελε, λέγει, ειδήν τον Ιησούν αλλού και δύνατο, διότι ήταν μικρός και ο κόσμος ήταν πολύς και δεν η δύνατο να τον ειδεί. Τον εμπόδιζε ο κόσμος. Αχ αυτός ο κόσμος. Τούτον τον κόσμον τον επεσήμανε ο Κύριος και είπε, εάν θέλετε να είστε φίλοι του κόσμου, εχθροί του Θεού καθίσταστε. Αυτός ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος εμποδίζει σήμερα τον Ζακχαίο, δηλαδή το πλήθος της αμαρτίας, το πλήθος των κοσμικών απολαύσεων, το πλήθος αυτό το οποίο ακριβώς με μία λέξη ο Κύριός μας την είπε μέρημναν του βίου. Και όταν ο σπόρος μου πέσει, λέγει, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, λέγει, εμέρημνε του βίου βλαστάνουν και συμπνίγουν και εξαφανίζουν τον σπόρον των καλών. Ο Ζακχαίος όμως περιφρονεί τον κόσμο. Περιφρονεί τον κόσμο διότι ο κόσμος τον εγνώριζε ως αρχιτελώνη και πλούσιον. Και εκεί, μέσα σε εκείνη την ψυχή, ο πόθος ο οποίος υπήρχε κατενίκησε τα εμπόδια. Είναι όπως ακριβώς, αδερφοί μου, βλέπουμε έναν άνθρωπο 2 μέτρα ύψος. Βλέπουμε και έναν μικρόν στην ηλικία, το δέμας, το σώμα δηλαδή, και εκείνος ο ψηλός άνθρωπος όταν εισέλθει στην μάχη, μόλις ακούσει την πρώτη σφαίρα, ή τρέπεται η σφυγή ή παραδίδεται. Δεν έχει μέσα του ζωή, δεν έχει θάρρος, είναι μεγάλος, ψηλός, αλλά ομοιάζει με τον λαγόν που μόλις ακούσει τον γρότον εξαφανίζεται. Βλέπουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μικρός όμως,
Και όμως ορμάμεσα εις τις μάχες, μέσα εις τις σφαίρες, μέσα εις τους κινδύνους και δεν αψηφεί ούτε φόβους, ούτε θάνατο. Αψηφεί τον θάνατο, δεν φοβάται τον θάνατο. Στο σημερινό παράδειγμα, ο πόθος του Ζακχαίου τον οδηγεί εις εφεύρεσιν. Πρέπει να έβρω τρόπο, λέει, να τον δω. Έξευραν όμως ότι ο Κύριος μας θα περπατούσε από ένα δρόμο οπωσδήποτε για να περάσει από εκεί, και εκεί υπήρχε μία σικομορέα. Εσκέφθη ότι ο μόνος τρόπος για να ειδώ, λέγει, τον Χριστόν, πρέπει να ανέβω πάνω σε εκείνο το δέντρο. Δεν εντρέπεται, όπως οι σημερινοί άνθρωποι που εντρέπονται για να πούν το όνομα του Θεού. Το είδες, αδερφέ μου, ανεκάθεσες μέσα σε κανένα μαγειρίο για να φας, δεν τολμάς να κάνεις το σημείο του Σταυρού. Τρέμεις, φοβάσαι τους ήρωνας, εκείνους οι οποίοι θα σε εμπέξουν και θα σε ηρωνευθούν και θα γελάσουν εις βάρος. Δι' αυτό δεν τολμάς να ομολογήσεις Χριστό. Και έρχεται η καταδίκη σου εν ώρα κρίσεως, όπου θα σου πει ο Θεός, εμέναν δεν με ομολόγησες, τώρα δεν σε ομολογώ. Ώστις ομολογήσει με έμπροσθεν των ανθρώπων, λέγει, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο Ζακχαίος δεν τρέμει τον κόσμο, δεν τρέπεται τον κόσμο, δεν βλέπει τον κόσμο, δεν υπολογίζει τον κόσμο, δηλαδή τα εμπόδια τα οποία έχει ο παρόν κόσμος για να ενωθείς με τον Θεό. Και ανεβαίνει επάνω στην σικομορέα. Οι άπιστοι σε αυτό το σημείο δικαιολογούν μία πράξη για να εκδηλώσουν την απιστία των. Πώς είδε ο Χριστός τον Ζακχαίο? Η σικομορέα ήταν ψηλή. Ο Χριστός με τον κόσμο είναι το κάτω. Πώς τον είδεν και σήκωσε τους οφθαλμούς αυτού και είπε και το όνομα του ανθρώπου αυτού και του είπε και τους λόγους. Κατέβα, του λέγει, θα έρθω στο σπίτι σου σήμερα. Ζακχαίε, του λέγει, σπεύσες κατάδυθε. Κατέβα από εκεί πάνω. Οι άπιστοι λέγουν ότι κατά τύχην είδεν τον Ζακχαίο. Τυχαίος, λέει. Ερωτούμε και λέγουμε, τι είναι τύχη? Ούτε αρχήν έχει αυτή η λέξη, ούτε τέλος, ούτε έννοια. Δεν έχει καμία ουσία. Η το μία θεά την οποία εφεύρεν ο ειδωλολατρικός κόσμος, και όταν ήτο εις την χαράν έλεγεν ότι η τύχη του έδωκε χαράν. Και όταν ήτο εις την λύπη, του έλεγαν η τύχη του έδωκε την λύπη και έκαναν θεάν την τύχη. Στους πιστούς όμως χριστιανούς δεν υπάρχει η τύχη. Τυχερός, λέγει. Γιατί θα πει τυχερός? Δεν ερμηνεύεται. Δεν υπάρχει ερμηνεία. Στους χριστιανούς υπάρχει η θεία πρόνοια, η χάρη του Θεού, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και ερευνά τα πάντα και τα κρύφια της καρδίας του ανθρώπου. Και στο σημείο τούτο ο Κύριος μας είδε όχι τον Ζακχαίο, αλλά την καρδία του Ζακχαίου. Είδε τον πόθον του. Και όταν του είπε, κατέβα από εκεί πάνω, διότι θα έρθω στο σπίτι σου, ήρχισαν οι εχθροί αυτού να τον κατηγορούν. Κοίταξε, λέγει, άνθρωπος, ο οποίος κηρύττει, λέγει, και πηγαίνει και κάθεται με τους αμαρτωλούς, λέγει, και τρώει. Έως εδώ, αδερφοί μου, είναι το πρώτο σημείο του Θείου Κηρύγματος.
να έχουμε πίστη εις τον Θεόν, να ομολογούμε τον Θεόν, να κηρύττουμε τον Θεόν, να περιφρονούμε τα εμπόδια, να περιφρονούμε τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου και να αγαπήσουμε τον Χριστόν και να έχουμε τον πόθο να τον γνωρίσουμε. Να μην είμεθα οι άνθρωποι οι αδιάφοροι, οι άνθρωποι οι οποίοι να περιφρονούμε τον Θεόν και την Εκκλησία του Θεού και την πίστη του Χριστού, την οποία εστερέωσαν ποταμοί αιμάτων, για να είμεθα εμείς σήμερα μέσα στην αγκάλη της Εκκλησίας και να απολαμβάνουμε τα χαρίσματα του Θεού. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όποιος αγαπά τον Χριστόν, όποιος ποθεί να τον γνωρίσει τον Χριστόν, θα απολαύσει το μεγαλύτερο αγαθό. Τι απειλεύσε σήμερα ο Ζαχαίος? Να φιλοξενήσει τον Θεόν, να έρθει στο σπίτι του ο Θεός. Και όταν τον εκατηγόρησαν οι εχθροί του ότι κάθεται μετά τον αμαρτωλό, λέγει ούκ ήρθον καλέσε δικαίους, λέγει, αλλά αμαρτωλούσες μετάνοια. Δεν κατέβηκα από τους ουρανούς, λέγει, για να σώσω τους υγιείς, κατέβηκα, λέγει, για να σώσω τους ασθενείς. Δεν κατέβηκα από τους ουρανούς για να σώσω τους δικαίους, λέγει, αλλά τους αμαρτωλούς. Και στο σημείο τούτο βλέπουμε τον Ζαχαίο να απολαμβάνει τις χάριτος αυτής. Όταν εκάθισε ο Κύριος στο σπίτι του, εκείνος ήρχισε να εξομολογείται. Δηλαδή, όταν γνωρίσεις τον Χριστό, πρέπει να έχεις εις πρώτη ζήτηση την μετάνοια, να μετανοήσεις. Να ζητήσεις το έλεος του Θεού, να χύσεις δάκρυα. Ο Ζαχαίος σήμερα εκείνο το οποίο κάνει είναι να εξομολογηθεί το πρώτον. Ήρθε στο σπίτι μου, του λέγει. Πλην όμως ότι βλέπεις εδώ σε αυτό το αρχοντικό σπίτι είναι όλα αδικίες. Όλα τα απέκτησα από την αδικία, του λέγει. Τώρα μετανοώ, του λέγει, και θα τα αποδώσω, του λέγει, εις το τετραπλούν. Όσα αδίκησα, λέγει, θα τα επιστρέψω πίσω. Δεν αντέχω τώρα που ήρθες στην καρδία μου, στην ψυχή μου, στο σπίτι μου, που ήρθες και κάθισες μαζί μου. Δεν αντέχω να τα βλέπω αυτά, διότι δεν είναι σύμφωνα με το θέλημά σου. Αδερφέ μου, εάν αδίκησες, πρέπει να αποκαταστήσεις την αδικία. Εάν έκλεψες, πρέπει να επιστρέψεις τα κλεμμένα. Εάν συγκοφάντησες, πρέπει να επιστρέψεις και να ζητήσεις από εκείνον ο οποίος συγκοφαντήθη από το στόμα σου την μετάνοια και τη συντριβή. Εάν κατηγόρησες, πρέπει να επιστραφείς πίσω και να ζητήσεις μία συγχώρηση από εκείνον τον οποίον κατηγόρησες. Αυτό σημαίνει να εισέλθεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Τούτο έπραξε ο Ζαχαίος σήμερα, μετανοήσας, λέγει, εισήλθεν εις την Βασιλεία των Ουρανών, διότι είπε ο Χριστός ότι είναι και αυτός, λέγει, παιδί του Αβραάμ. Δεν είναι ξένος, λέγει, δεν θα τον αποπέμψω, είναι ο ίδιος ο οποίος είπε τους λόγους των ερχόμενων προς με, λέγει, ουκ μη εκβάλλω έξω. Όποιος έρχεται να με δει, να με γνωρίσει, να μιλήσει μαζί μου, λέγει, εγώ θα τον βάλω στην αγκάλι μου. Και θα το δούμε εντός λίγων ημερών το θέμα τούτο, ότι άπαντες εμείς θα εορτάσουμε μια ημέρα η οποία ονομάζεται ημέρα του Ασώτου Ιού. Άσωτοι είμεθα οι πάντες και πρέπει να επιστρέψουμε στην αγκάλι του Θεού, του Πατρός, του Ενουρανής, να πέσουμε στην αγκάλι Του και να υπούμε τους ιδίους λόγους.
ήμαρτον Κύριε εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκη μη άξιος κληθήν αιός σου, αλλά ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου. Κύριε, σύ που μας εξίωσε σήμερα να έχουμε ενώπιόν μας παράδειγμα αμαρτωλού ανθρώπου ο οποίος ζητούσε να σε γνωρίσει, διότι το βάρος το οποίο είχε μέσα του δεν είναι το δυνατόν να το σηκώσει κανείς επάνω στην γη, και θέλει να γνωρίσει εκείνον ο οποίος σε συγχωρούσε τους αμαρτωλούς και θεράπευε τους ασθενείς και εκήρυτε των μοναδικών επί της γης λόγων, τον οποίον ούτε ήκουσαν οι άνθρωποι ούτε θα ακούσουν άλλων παρόμοιων. Και εμείς, Κύριε, που είμεθα αμαρτωλοί στην θέση του Ζακαίου, αξίωσε μας, Κύριε, να έχουμε τον ίδιον πόθον να σε γνωρίσουμε. Να σε γνωρίσουμε όπως ο γερός Αυγουστίνος, ο οποίος όταν εγνώρισε τον Χριστόν μετά από τα δάκρυα της μητρός του, από τα πολλά τους ποταμούς των δακρύων που εγνώρισε ο κόσμος τούτος δι' ένα μετανοών, δι' ένα άσωτο παιδί, όπως είτε ο γερός Αυγουστίνος, η μητέρα του η Μόνικα έκλαιε ενημέραστα και νυχτός και έχει δάκρυα, ως ότου έφτασε η στιγμή κατά την οποία ο γιος της μετενόησε, επίστευσε, ευαπτίστη, και την στιγμή εκείνη που έδωσε την αγγελία την μεγάλη στη μητέρα του, εξεψύχησε εκείνη. Με τα δάκρυα στα μάτια ευγνωμονούσα τον Θεόν, και ονομάστηκε ο γερός Αυγουστίνος το παιδί των δακρύων. Και όταν εγνώρισε τον Χριστόν έλεγε, «Γλυκύτατε μου Ιησού μου, γιατί δεν σε γνώρισα τόσον καιρόν». Πόσοι και σήμερα, αδερφοί μου, ευρίσκονται μέσα εις τον πόθον να γνωρίσουν τον Χριστόν, αλλά τους κατανικά ο όχλος. Ο όχλος εκείνος ο οποίος δεν αφήνε τον Ζακαίο να γνωρίσει τον Χριστόν. Και για να τον γνωρίσεις, αδερφέ μου, πρέπει να μάθεις να ανεβαίνεις. Εάν ανέβεις, θα γνωρίσεις τον Χριστό. Αν είσαι επάνω στη λάσπη της αμαρτίας, δεν πρόκειται να το γνωρίσεις. Πρέπει να εγκαταλείψεις τον φαύλον βίον σου για να δυνηθείς να γνωρίσεις τον Χριστόν. Εγκατάλειψε τον φαύλον βίον τον οποίον έχεις και τότε θα γνωρίσεις τον Χριστόν. Εκείνος ο Ζακαίος ανέβη. Πρέπει να ανέβεις κι εσύ. Δεν μας το παρήγγειλε ο Κύριός μας όταν ανέβει πάνω στο όρος Θαβόρ, ότι εκεί που ανεβαίνει ο άνθρωπος πνευματικός, εκεί μεταμορφώνεται, όπως μετεμορφώθη ο Χριστός. Εάν ανέβεις πνευματικός από αυτόν τον κόσμο, θα μεταμορφωθείς οπωσδήποτε και θα γνωρίσεις τον Χριστό. Αξίωσε μας, Κύριε, να φύγουμε από τη λάσπη της αμαρτίας και των κόσμων τούτων της αμαρτίας και να γίνουμε τα δικά σου τα παιδιά, τα οποία μας είπες τότε, λέγει, αφού φύγετε εκ μέσου αυτών και έρθετε κοντά μου, λέγει, τότε θα είμαι εγώ ο πατέρας σας και εσείς τα παιδιά μου. Τότε θα μου λέγετε ότι είμαι ο πατέρας σας και εγώ θα λέγω ότι εσείς είστε τα παιδιά μου. Ναι, αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει δυνάμεις, να μας δώσει την πίστη του Ζακαίου, να μας δώσει την πίστη των μαθητών του, να μας δώσει την πίστη των μαρτύρων, εκείνων οι οποίοι έχησαν το αίμα των δια των Χριστών, να μας δώσει την ιδίαν πίστη να τον αγαπήσουμε και εμείς και να ανέβουμε όπως ο Ζακαίος υψηλά, δια να τον γνωρίσουμε και να μείνουμε μαζί του εις τον παρόντα κόσμο και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.